Ονομάζομαι Γιάννη Γιοργιλάς. Μια απορία που έχω εγώ και όσους μιλώ για το θέμα Σόρα, μου λένε πού τα βρήκε τόσα λεφτά ο Σόρας. Δεν ξέρω αν μπορεί, νομίζω ότι όλοι εδώ που είναι πίσω μου έχουμε την ίδια απορία. Πού βρεθήκατε τόσα λεφτά για να ησυχάσουμε όλοι να μπορούμε να πιστεύουμε όλα αυτά που ακούμε. Ευχαριστώ. Αυτή την ερώτηση απαγορεύεται να την απαντήσει άλλος. Η λέξη και μόνο πού τα βρήκε, αυτός που τη ρωτάει είναι ζω! Δεν μιλάει γενικά. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Βρίσκεις κάτι στον δρόμο. Βρίσκεις. Σκάβεις κάτι και βρίσκεις. Κάπου έπεσε και βρήκες. Αυτά δεν πέσανε. Ούτε σκάβεις και τα βρίσκεις, ούτε τα ξέχασε κάποιος στο λεωφορείο. Είναι νόμιμα, πληρωμένοι οι φόροι από συμβόλαιο του Αμερικάνικου Δημοσίου. Τίποτα καλύτερα και περισσότερο. Άρα δεν τα βρήκες, είναι το Αμερικάνικου Δημοσίου Συμβόλαιο. Δεν πληρώνουν οι Αμερικάνοι πολίτες, γιατί η Αμερική έχει πτωχεύσει από το 1934. Ο λογαριασμός και τα συμβόλαια είναι στο payment office. Δηλαδή είναι στο ταμείο να πληρωθεί. Η Αμερική επειδή έχει πτωχεύσει, ό,τι θέλει πάει στους δανειστές. Είναι κάτω από τους δανειστές από το 1934. Άρα να πτωχεύσει η Αμερική, μη φοβάστε, δεν μπορεί, έχει πτωχεύσει ήδη. Τα ομόλογα είναι 3α στο payment office. Τα παπαγαλάκια μιλάνε. Σας μίλησε ποτέ καμία Αμερική? Όχι, πώς θα σας μιλήσει, με το δικό μου το συμβόλαιο. Σας λέω ότι τα 600 δεν είναι 600. Το κεντρικό συμβόλαιο που χρωστάνε, που μας χρωστάνε, είναι 2.3.875 και κάτι ψηλά, τώρα να μην τα αναφέρω. Είναι και άλλο συμβόλαιο που είναι μεγαλύτερο, που ξεκινάει από το 2004. Ας μην το αναφέρω αυτό. Άρα αυτά τα λεφτά δεν βρίσκονται, είναι χρήματα στο payment office αμέσως, σε πολύ ειδική διαδικασία. Οι βλακοπράκτορες ρωτάνε το Treasury Department. Δεν υπάρχει Treasury Department. Είναι στο payment office. Ανήκουμε σε μια ειδική υπηρεσία που λέγεται FMS. Το FMS είναι η Βουλή των Ελλήνων επί 10 φορές και απ' έξω καμία ταμπέλα. Μέσα είναι το FMS. Είναι από μυστικά κονδύλια μέχρι εξειδικευμένα κονδύλια. Πάντως, ειδικά αυτά τα ομόλογα έχουν περάσει από ειδικά δικαστήρια, ακόμα και με το Bar Association. Τοκίζονται με 1% και δικαστήρια κάναμε να τοκιζόσονται, γιατί παλιά μας δίνανε 1 το χρόνο. Έτσι λοιπόν έχει περάσει όλες τις διαβεβαιώσεις. Δεν θα ξεχάσετε αυτό που θα σας πω και είναι πληροφορία. Με το Αμερικάνικο κράτος και με τους παράγοντες έχω κάνει 2 συμβόλαια και 1 extension. Με καθυστέρησαν και δεν πλήρωσαν στην ώρα που πρέπει. Πάντα υπό την κυβέρνηση του κυρίου Ομπάμα. Τους είπα ότι επειδή με καθυστερούν θα αγοράσω το χρέος του κράτους μου και άλλων κρατών με τα ίδια τα ομόλογα. Μου είπαν ότι θα ξεκινήσω τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τους είπα όχι, τον τέταρτο. Τον τρίτο τον ξεκινήσατε εσείς και είναι η κρίση. Ναι κύριε, ο τέταρτος είναι οικονομικός και ξεκινάει από εμάς. Σήμερα τα ελληνικά ομόλογα είναι στον ελληνικό λογαριασμό, τα οποία είναι την ώρα που θα χρειαστεί πάντα cash. Κάποιοι πράκτορες είπαν ότι ρίξανε το γιαούρτι λίγη κύριε και χαλάει, μην το φάτε. Το ομόλογο δεν χαλάει. Δεν θα λάβει, κύριε. Όλοι οι πράκτορες, οι ψευδοπράκτορες είναι ένα βήμα μπροστά. Πότε θα πούνε την παπαριά τους για να προλάβουν την εξέλιξη. Μα τι ζώα είναι. Να λήξει το ομόλογο, τι να λήξει το συμβόλαιο. Μα πόσο βλάκασες. Εδώ είσαι συναλλαγματική. Στην Ελλάδα που έχετε στα χέρια σας, αν δεν πληρωθείς την ώρα τους γιατί δεν πας, είτε γιατί λείπεις, έχει 20 χρόνια ισχύ. Το ομόλογο, δηλαδή αν κάποιος έχει ελληνικό ομόλογο και πάει μετά από ένα χρόνο, θα του πει, δηλαδή την ημέρα που λύγει το ομόλογο πρέπει να τρέξει πανικόφλητο στη διαφορετική κατόχαση. Σας παρακαλώ κύριε. Τα ομόλογα δεν λείπουν, απλά σταματάνε να τοκίζονται και ανάλογα και τη συνθήκη. Ενημερώνω λοιπόν εσάς και ξέρουμε οι άλλοι, γιατί σήμερα μας ακούει όλη η Ελλάδα, μας ακούει η Αμερική, μας ακούει η Αυστραλία, όλος ο πανίκης, ότι εμείς δεν έχουμε μόνο αμερικάνικα ομόλογα και δεν θα σας μιλήσει ποτέ η Αμερική. Και καμία υπηρεσία, πολλές υπηρεσίες ανήκουν στην Αμερική. Γιατί έχουμε το πιο καθαρό, νόμιμο προϊόν. Υπήρχε περίπτωση να έχω παράνομο χαρτί και να βγαίνω με το όνομά μου και να λέω: ελάτε ρε να με ελέγξετε να δείτε ότι έχω πω φενέσκες. Και δυστυχώς για σας έχω μόνο εγώ, γιατί εσείς δεν έχετε ρεζουά. Πού τα βρήκατε εσείς? Εμείς έχουμε πω φενέσκες. Αν κάποιος μου ζητήσει το πω φενέσκες,
τότε βγαίνει ένα μεγάλο συμβόλο και αποδεικνύεται τι έχει μέσα. Άλλωστε, το ομόλογο το δικό μας είναι 37 σελίδες. Έχει μέσα τουλάχιστον πάνω από 30 κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί ενημερώνουν από τι είναι και τι συναλλαγεύουν. Δεν θα ήθελε κανένας, εκτός από τους βλακώδες πράκτορες, μασονοψευτό βλάκες, να δούνε τι έχει μέσα. Μπορούνε με τους κωδικούς μας να δούνε τι έχουμε μέσα. Άλλωστε, φαντάζεστε ότι πέρασα ένα δικαστήριο που θέλανε να με σκίσουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί να με σκίσουν. Πέρασα εγώ από κυβέρνηση και είχα ένα ψεγάδι στα χαρτιά μου και με αφήσανε να φύγω, ε. Έτσι, ε. Στο δικαστήριο λοιπόν καλέσαμε, ιδιαίτερα αυτό που έγινε, καλέσαμε τον Υπουργό Οικονομικών επίσημα. Ναι, έρθει να πει την άποψή του. Καλέσαμε τον Διευθυντή Εξωτερικού Χρέους, τον Γενικό Δομιστήριο του Κράτους. Καλέσαμε και τον κύριο Προβόπουλο, τον οποίο του έχω κάνει δύο μιλήσεις προπολιτηματικές. Το τι θα απογίνει, θα το δούμε. Ξέρετε γιατί τους καλέσαμε. Δύο χρόνια πριν, μια δικιά μου ομάδα με νομική υπηρεσία κατέθεσε 3 δισεκατομμύρια ομόλογο του ίδιου συμβολέου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις της κατάθεσης. Και έχουμε και την απάντηση με πρωτόκολλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Βεβαίως τα ομόλογα σας είναι σωστά, βεβαίως είναι αληθινά, τα λεφτά είναι μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Με πρωτόκολλο. Υπήρχε περίπτωση μωρά να επιβιώσει κανείς από αυτό το δικαστήριο, αφού το συμβόλο είναι ένα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τίποτα να πέσει. Μη φοβάστε. Δεν θα πέσει ποτέ. Μόνο αν πέσετε εσείς. Από εσάς εξαρτάται. Άρα ο Σόρας δεν τα βρήκε. Πάντα ήταν εκεί. Είναι τόσο τέλεια, είναι τόσο φορολογημένα που βγαίνουμε με τα μούτρα μας. Αλλιώς θα ήμασταν με μια υπηρεσία από πίσω και μια εταιρεία. Άλλωστε τα ομόλογα έχουν δύο εταιρείες εδώ. Μια εταιρεία στις Σεϊχέλες και μια στο Λονδίνο. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε και μια τρίτη ή μια τέταρτη. Δεν μπορούμε να κινηθούμε εμείς με εταιρείες που είμαστε οι καλύτεροι των καλύτερων. Όχι, το κάναμε με το όνομά μας. Ξέρετε γιατί. Ναι, είχαμε μεγάλο κίνδυνο, όμως το κάναμε. Μπήκαμε σε έναν πόλεμο απέναντι σε όλες τις δυναστευτικές εταιρείες. BlackRock, ποια είναι αυτή, μωρέ, μια εταιρεία, ποια είναι. Δεν μας λέει τα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ε. Ναι, αλλά αυτή σου δεσμεύει τις τράπεζες σου. Goldman Sachs, ποιος την έχει. Blackstone, ποιοι είναι, ρε παιδιά, όλες αυτές οι αγορές. Ήρθαμε εδώ και λέμε, στο ποιοι αγορές, έχουν ονοματεπώνυμο. Εμείς είμαστε αυτοί, εσείς ποιοι είστε. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τα 600 και θέλουμε το χρέος πίσω. Φέρτε το. Ξέρετε, θα το είχε η Ελλάδα τον Οκτώβριο. Ήταν ήδη σχεδιασμένο και είχαν προετοιμάσει όλα τα κανάλια. Ήρθαμε εμείς και τι είπαμε. Άντε, το είχε ψέτνε. Εγώ προκάλεσα από τότε, εδώ και δύο χρόνια, προκαλώ τον οποιονδήποτε στη διεθνή αγορά. Ναι, ρε, το είχε ψέμουν τη χώρα που τη θέλει στοχευμένη για να με ξαναβάλει στο Μάρσαλ. Ποιο ήταν το Μάρσαλ. Τα λεφτά τη CIA. Τι δουλειά είχε μπροστά μου CIA να λειτουργεί στο Μάρσαλ. Τελικά μου έφερε στα δικά μου λεφτά από τα καταπιστεύματα, τους ελληνικούς λογαριασμούς για να μου το παίξεις Marshall, ότι εσύ μου δίνεις λεφτά σαν Αμερικαίο. Πού τα βρεις, που είσαι το χέρι του 34. Το Marshall και ήδη κάποτε ήταν λεφτά των Ελλήνων και στα δώσα και δανεικά. Που είναι δικά μου, τι δανεικά να μου δώσεις. Όλη αυτή η κοροϊδία τώρα βγαίνει, γι' αυτό είναι σκληρά τα πράγματα και πόλεμος είναι πολύπλευρος σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα δόγματα, όλα τα κόμματα, όλες οι τράπεζες, όλα τα συμφέροντα είναι απέναντί μου. Μπορείτε να μου πείτε ένα φίλο μου, ένα συνεργάτη μου σε αυτά που λέω και σε αυτά που αποδεικνύω. Όχι. Γιατί. Και γιατί να πηγαίνω τόσο κόντρα. Βλέπετε ότι αυτός ο πόλεμος αποκάλυψε τα πάντα. Βλέπετε τελικά που θα πολεμήσουμε με όλα. Γιατί όλα είναι και το είναι μας. Πολεμάμε με την ίδια μας την ύπαρξη. Την οποία πάνε να μας την πάρουν. Γι' αυτό είμαι απέναντι σε όλα. Και σε θεούς και δαίμονες. Άρα λοιπόν δεν τα βρήκε. Ήταν πάντα εκεί, είναι φορολογημένα. Και είμαστε μπροστά με τα μούτρα μας, με τα διαβατήριά μας και με τα συμβολέα μας. Και δεν είναι τα μόνα. Έχουμε ομόλογα από πολλές χώρες. Μη φοβάστε. Είδατε και τα παγκόσμια ταμεία. Μπορώ και το κάνω. Έχω το δικαίωμα. Έχω τους κωδικούς. Έχω τους λογαριασμούς. Ενδεχομένως σε λίγο να έχω και το σύστημα. Θα σας δώσω και μια πληροφορία. Το OITC μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε. Μάθετε τι είναι. Είναι η διαχείριση των παγκόσμιων ταμείων σαν θεσμός. Ο πρόεδρος του είναι ο κύριος Ρέι Σιντάν. Είναι εκλεγμένος από 202 χώρες. Έχω επικοινωνήσει μαζί του πάνω από 10 φορές. Όταν προσπαθήσαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, είχε καπηλευτεί μια οικογένεια από την Κίνα, γιατί εκείνο είναι το πρόβλημα, έτσι. Η Μογγολία είναι, δεν είναι οι αφαιρεμένοι οι Εβραίοι. Αυτά είναι ζώα τα παιδιά, απλά είναι μπροστινή. Αυτό που σας είπα, αυτοί θα φάνε το ξύλο. Άλλος είναι ο φιλόσοφος, δεν είναι ο Εβραίος. Πίσω από αυτό το βλάκα τον αχυράνθρωπο είναι ο Μογγόλος.
Γιατί εκείνο είναι το θέμα. Πρέπει να σας δω, μου λέει η κυρία Σόρα. Όταν πήγαμε να κλείσουμε ραντεβού, εμφανίστηκε από την οικογένεια Λί να μας λένε ότι διοικούν τον ITC. Όταν σφίξαμε τα πράγματα με ποιο δικαίωμα διοικείται τον ITC, τελικά πριν 6 μήνες παρουσιάστηκε ένας Εβραίος πάλι, ο κύριος David Chain, ο οποίος ήταν βοηθός του Ray Sitan. Έρχεται ο κύριος David Chain και μου λέει ότι πρέπει να με συναντήσει. Του λέω δεν μπορώ να με συναντήσει, ήθελα να συναντήσει στην Bangkok. Του λέει Bangkok είναι η φωλιά του φιλίου, δεν μ' αρέσει εκεί πέρα, είναι πολύ χαλιά. Αν θες, έλα, έχουμε στην Ακρόπολη πολύ ωραία γραφεία να σε υποδεχτούμε. Οι Εβραίοι δεν πάνε στην Ακρόπολη, να ξέρετε. Τέλος πάντων λοιπόν, ήρθε το Compliance Office της Ευρώπης, του καταθέσαμε φάκελο του ITC, του είπαμε ότι δεν τον δεχόμαστε για πρόεδρο γιατί δεν είναι εκλεγμένος και ότι αυτά που ξέρει για τον οργανισμό να τον αφήσει κάτω. Γιατί το ITC ελέγχει τα παγκόσμια ταμεία, είναι το management, δεν έχει δικά του χρήματα, ελέγχει και διαχειρίζει τα παγκόσμια ταμεία με δικιά του τράπεζα που είναι μέσα στη Φέντερ. Μου θυμίζει λίγο Ανατολή μέσα στην Εθνική. Το έχουν ξαναζήσει αυτό το παιχνίδι. Ρωτούσε συνέχεια λοιπόν να του δώσω την αλληλογραφία με το Ray Sitan και ρωτούσε επιμόν αν έχουμε το δαχτυλίδι. Λέω τι φαγώνεστε για το δαχτυλίδι αφού λέτε ότι το έχετε εσείς. Το έχει βασίλισσα. Σας το δώσε ο άλλος ξεφτύλας, ο Μάρκος, ο οποίος τον έχουν βάλει και έχει υπογράψει το Χάιδαρο. Ότι είναι, λέει ο Σολομώντας, βρε τα ζώα, έχουν κάνει διαθήκη ο Μάρκος ότι κατά περίπτωση θα λέγεται Σολομώντας και βασιλιάς Δαβίζου. Στου διάλο η γέρα σας. Τι κάνετε ρε ζώα, τι έχετε κάνει. Τώρα εσείς γελάτε, αλλά σε κάποιο μέρος του πλανήτη τα ραβίνια έχουν φρίξει και τους λέω ότι έρχομαι. Όλος ο πλούτος είναι των Ελλήνων και το έχω αποδείξει. Και θα έρθει η ώρα λοιπόν που θα εμφανιστεί αυτός με το δαχτυλίδι και θα γονατίσουν οι πάντες μπροστά του. Ο πραγματικός. Γιατί το δαχτυλίδι είναι ουράνια σφραγίδα. Δεν κατασκευάστηκε εδώ. Και έχει τον πλούτο του πλανήτη. Και ο πλανήτης κατασκευάστηκε μετά με τα λεφτά των Ελλήνων. Γιατί τα άλλα τα ζώα δεν υπήρχαν. Κλέβοντάς μας με χαρτιά και πάπυρους, φτιάξαν τον πλανήτη και τον γεμίσανε φαλούς. Όπου βλέπετε πόλη και νομίζετε ότι είναι πολιτισμός, έχουν γεμίσει να πούμε τον κόσμο φαλούς. Φτιάξαν ουρανοξύστες, περιστερώνας. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Γιατί δεν έχουν ούτε φαλό και το κρύβουν με ποδιά. Εγώ δεν θέλω τίποτα ξένο. Θέλω τα δικά μου. Δεν θα πω συγγνώμη γιατί είναι πολλά, είναι δικά μου, είναι όλα. Αν είναι όλα, τα θέλω όλα. Αν είναι λίγα, θέλω λίγα. Όσα είναι δικά μου. Δεν θέλω τίποτα δικό τους γιατί δεν μου ανήκει. Και δεν μου κάνει κιόλας, δεν έχει τίποτα τεχνολογικό απάνω του. Θέλω τα δικά μου με τα δικά μας τα λεφτά. Με τις δικές μας τις δυνατότητες, με τη δικιά μας τη λογική και το μυαλό. Όχι μόνο μπορούμε, κοιτάτε πώς το κάνουμε. Τα μαγικά αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε μόνο εμείς. Αυτοί δεν ξέρουν τα μαγικά. Μας ακούνε και ξέρουμε τι λένε. Άσε τον οργανισμό Ευρέ David Chain. Ας τον πάρουν αυτοί που μπορούν και το δαχτυλίδι όταν θα έρθει θα διοικήσει τα παγκόσμια ταμεία του που εσείς καπηλευτήκατε με χαρτιά και παπύρους. Ωστόσο λοιπόν αυτά που έχει ο Σόρας δεν τα έχει πια ο Σόρας, τα έχετε εσείς. Και σας ζητάω μωρέ να ενωθείτε. Όσο θα ενώνεστε, αυτοί θα παγώνει το αίμα τους. Αυτό περιμένουν. Έχουμε 6.500 θρησκείες και μας διαιρέσανε. Μα φτιάξαν όλα τα κολοκόμματα τα οποία ήταν όλα μαζί τελικά. Τα είδαμε. Όλοι μου πακέτο είναι. Όλα τα κόμματα πακέτο. Τελικά και στις μέρες σας, γιατί προχτές δεν καταλαβαίνατε, και πολλοί από εσάς ακόμα δεν καταλαβαίνετε, ότι όλες οι θρησκείες μαζευτήκανε και στην Αστανά, στη Σατανά δηλαδή, φτιάχναν την παγκόσμια θρησκεία. Και όλα τα μουρόχαυλα ζωντανά, η αρχή, κερατάδες, οι ιεράρχες όλων των θρησκειών, συγγνώμη. Πάνε και προσκέφτε, πού στο διάλογο θα προσκεφτείτε όλοι μαζί. Εσύ είσαι στην Ελλάδα, ο άλλος είναι στα γένια του Ραβίνου, ο άλλος είναι λέει. Οι Ισλαμιστές, πού προσεύχεστε όλοι μαζί. Ξέρετε πού, στην μπάλα. Έχουν μια μπάλα μπροστά και προσεύχονται. Παιδιά, γίνεται πλάκα. Παιδιά, τον άνθρωπο τον έχουν κάνει χειρότερο από ζώο. Γι' αυτό τα λέω ζώα. Ξυπνήστε. Έχουμε λογική. Να θυμάστε. Άθεος είναι όποιος δεν έχει λογική. Στη λογική κατοικεί ο Θεός. Χωρίς λογική είστε άθεοι. Όλα τα άλλα
Πάρτε τα!